σε κλίμα συγκίνησης και με λάβαρο το αίσθημα της ελευθερίας, τίμησε το Ρέθυμνο την 157η επέτειο του ολοκαυτώματος της Ιεράς Μονής Αρκαδίου. Οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν το μεσημέρι στο μοναστήρι, όπου βρέθηκαν φορείς και πλήθος πολιτών, ώστε να αποδώσουν φόρο τιμής στην εθελοθυσία των προγόνων μας. Τα μηνύματα από εκείνα τα γεγονότα είναι επίκαιρα μέχρι και σήμερα, ότι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες θα δώσουν τη ζωή τους προκειμένου να διατηρήσουν τα κυριότητα της πατρίδας, να πολεμήσουν για την ελευθερία, για την ειρήνη και για τα δίκαια της Ελλάδος. 157 χρόνια μετά, η θυσία των αγωνιστών του Αρκαδίου αποτελεί ένα φωτεινό παράδειγμα για την αυτοθυσία τους να αγωνιστούν για την ελευθερία. Τιμή και δόξα σε όλους τους ήρωες. Μια πράξη που έγινε παντού γνωστή και συγκίνησε όλη την Ευρώπη. Το μήνυμά της είναι διαχρονικό έως σήμερα και μας συμβολίζει ότι μπορούμε όλοι μαζί να αποκτήσουμε υψηλά ιδανικά με αγώνα και αίμα πολλές φορές, όπως είναι η ελευθερία, η ενότητα, η δημοκρατία και η ευημερία. Μια πράξη αυτοθυσίας και συγχρόνως ένας φάρος για όλους τους υπόλοιπους Έλληνες που δεν πρέπει να δηλιάζουμε και να είμαστε έτοιμοι να θυσιάσουμε ακόμα και τη ζωή μας προκειμένου να υπερασπιστούμε τις αξίες, τα δανεικά, την αξιοπρέπειά μας και την ελευθερία αυτού του ευλογημένου τόπου. 900 τόσοι άνθρωποι μέσα στο Αρκάδι, ελάχιστοι οπλισμένοι, υπεράσπισαν την πατρίδα, υπεράσπισαν την ελευθερία, υπεράσπισαν τη θρησκεία και έπεσαν μαχόμενοι υπέρ πίστεως και πατρίδος. Τιμή και δόξα σε αυτούς που έχασαν τη ζωή τους για ελευθερία και δημοκρατία. Τη δοξολογία στην Ιερά Μονή Αρκαδίου ακολούθησε εκφώνηση του πανηγυρικού της επετείου του ολοκαυτώματος από τον Μιχάλη Παπαϊλιάκη, γεωπόνο στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και ιστορικό ερευνητή. Ο Ανελιανός Κωστής Γιαγουδάκης, με εντολή που είχε πάρει νωρίτερα από τον ηγούμενο, κατέβηκε από τα κλάουστρα όπου πολεμούσε και κατευθυνόμενος προς την πυρηνική καλούσε. Όποιος θέλει την τιμή και την υπόλοιψή του, να έρθει να καεί μαζί. Στη συνέχεια, η πομπή έφτασε στο μαυσολείο της Μονής, όπου μετά την επιμνημόσυνη δέηση, πραγματοποιήθηκε κατάθεση στεφάνων από τους εκπροσώπους της ελληνικής κυβέρνησης και των ενόπλων δυνάμεων. Νωρίτερα το πρωί έλαβε χώρα η καθιερωμένη μαθητική και στρατιωτική παρέλαση, κατά τη διάρκεια της οποίας δύο μαχητικά αεροσκάφη Μοιράζ έσκησαν τον ουρανό για τον εορτασμό της ημέρας της αεροπορίας. Ακολουθούν δύο δημιουργίες του 547 αερομεταφερόμενου τάγματος πεζικού, εκ των οποίων η μία φέρει εξειδικευμένα υλικά για χρήση αναλόγως αποστολής. Αποτελούν τον φόβο και τον τρόμο κάθε επίδοξη του βουλέα της πατρίδας μας.